Τη δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν οι εστιατόρες των Σερών μέσω του Προέδρου τους, κ. Κοτζαμπά, μετά το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Σωτήρης Κοτζαμπάς χαρακτήρισε προσωρινές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τόνισε ότι οι επαγγελματίες στον χώρο της εστίασης περίμεναν να ακούσουν περισσότερα. Παράλληλα, ο Πρόεδρος των Εστιατόρων καυτηρίασε τη στάση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος παρακαλούσε τους τραπεζίτες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Προσωρινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είπε ότι για 4 μήνες είναι η μείωση του ΦΠΑ στον καφέ και στο αναψυκτικό, όχι στην εστίαση. Περιμέναμε και στην εστίαση τη μείωση του ΦΠΑ. Περιμέναμε περισσότερα πράγματα να ακούσουμε. Είδαμε έναν Υπουργό Ανάπτυξης, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να παρακαλεί τους τραπεζίτες να μας δώσουν κεφάλαια κίνησης και χρήματα για τους επαγγελματίες. Νομίζω ότι πρέπει να ψηφιστεί ένας νόμος και όχι να γίνεται μια έκκληση από έναν Υπουργό προς τους τραπεζίτες για να μας δοθούν και δάνεια κίνησης. Δεν θέλουμε άλλο δάνεια, θέλουμε ένα κεφάλαιο κίνησης για να ξεκινήσουν επιχειρήσεις. Σε 3 μέρες ανοίγουν οι επιχειρήσεις μας και δεν έχουμε πάρει τίποτα μέχρι τώρα. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αναμονή των εξελίξεων, θα δοθεί δελτίο τύπου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατών και Συναφών Επαγγελμάτων από τον πρόεδρό μας Γιώργο Καφαθά.